Να πούμε λοιπόν και για την Κυριακή, για την Πίτα. Πείτε μας λίγο, σας παρακαλώ, να δούμε την κάρτα. 6 ώρα. 6 ώρα αυτή την Κυριακή έχουμε την κοπή της πίτας μας. Προσκαλούμε όλο τον κόσμο. Είναι μια ανοιχτή και ελεύθερη συγκέντρωση. 4 του μήνα, λοιπόν, αυτή την Κυριακή, 6 απόγευμα. Στο Vegas, Πέτρου Ράλι 29, στον Ελάτε τάβο. Να μας γνωρίσετε από κοντά. Πάμε τώρα να δούμε, λοιπόν, τι γίνεται, παιδιά, να δούμε τι γίνεται, γιατί η ελληνική γη την έχουν πάρει οι Τούρκοι. Πάμε γρήγορα. Εδώ, κύριε Γαμπούρη, τα θέματα είναι πολύ σοβαρά και αυτό το φαινόμενο δεν είναι μόνο θέλει ελληνικό. Πολλή κουβέντα, ας πούμε δύο κουβέντες μόνο, κουβέντες, γιατί έχουμε πίεση χρόνο. Ότι αυτό το πρόβλημα το οποίο αναδείξαμε λιγάκι πιο πριν στην εκπομπή, δηλαδή οι Τούρκοι οι οποίοι αγοράζουν ελληνική γη, συμβαίνει με τους Κινέζους και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, περάσανε έναν νόμο, κατατέθηκε ένα νομοσχέδιο, το οποίο απαγορεύει για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, Κινέζοι να αγοράζουν γη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα πλάνο το οποίο εφαρμόζουν και οι Τούρκοι για το κοντρολάρισμα της αγροτικής παραγωγής της χώρας. Δηλαδή, μπορεί αυτό εν δυνάμει να μας φτάσει σε ένα σημείο που να μην έχουν να σταματήσουν την παραγωγή και να πεινάσουμε. Αυτό το έχουν αντιληφθεί οι Αμερικάνοι, το κάνουν με τους Κινέζους. Πρέπει και εμείς να καταθέσουμε παρόμοιο νομοσχέδιο για να μπλοκάρουμε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Οι Τούρκοι, λοιπόν, αγοράζουν εκεί γη, αγοράζουν διαμερίσματα, αγοράζουν τα πάντα. Ακριβώς.